και ο κύριος Βακανόπουλος, επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θα μας μιλήσει για τα μυστικά της τοποθέτησης, της πρόθεσης ή προσθετικών επεμβάσεων στον άρθρο. Γιατί είναι σημαντικό θέμα. Έρχεται η μαμά και το παιδί όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, άνοιξε το όσιο και έπεσε το παλάκι. Έπεσε από μέσα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου έκανε να παρέσθαμε πρώτη φορά στο διαδραστικό σχολείο και να αναφερθώ στα μυστικά της τοποθέτησης του προσθετικού όρχεως. Δεν έχω καμία σύγκρουση συμφέροντος. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους κάνετε ένα όρχιος, ούτως ώστε από εκεί και πέρα να συζητήσει κανένας αν θα βάλει ένα προσθετικό όρχιο. 35% των περιπτώσεων, συγγνώμη, είναι η κρυψορχία. Σε στροφή το 25% των περιπτώσεων, όγκος το 17%. Αν δείτε την χρονολογία της βιβλιογραφίας 1986, υπήρχε ακόμα το μεταστατικό καρκίνωμα προστάτη, οπότε αυτό αποτελούσε το 16% των περιπτώσεων. Από εκεί και πέρα, με την εφαρμογή του πλέον ανθρωπογονικού αποκλεισμού, φυσικά αυτό έχει εξαλειφθεί. Επιδημή το 8% και το τραύμα στο 1%. Τώρα, υπάρχουν επιπτώσεις όταν κάποιος χάσει έναν όρχη για κάποιον οποιοδήποτε λόγο. Πέραν της κατάστασης προφανώς όπου ο ασθενής δεν είναι μονόρχης, οπότε προφανώς δημιουργούνται προβλήματα γονιμότητας ή έλλειψη ανδρογόνων. Από εκεί και πέρα η απώλεια ενός όρχης βασικά χαρακτηρίζεται από ψυχολογικά προβλήματα. Εδώ υπάρχει μια καλή μελέτη το 2010, η οποία σε 1173 ασθενείς με ορχιεκτομή λόγω καρκίνου όρχεως, 32% συνέχισαν να αισθάνονται την έλλειψη, 26% αναφέρουν ανησυχία ή ντροπή για το σώμα τους. Και μάλιστα αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα αισθήματα είναι πολύ εντονότερα σε αυτούς που δεν προτάθηκε η ορχική πρόθεση κατά το χειρουργείο, ακόμα και αν αυτοί δεν είχαν σκοπό να την βάλουν, είχαν σκοπό να την απορρίψουν. Σε μια άλλη μελέτη, η απώλεια όρχης βαθμολογήθηκε στο δεύτερο ανάμεσα σε 7 ταπεινωτικότερα συμβάν για έναν άντρα. Ποιο ήταν το πρώτο? Το πρώτο δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, συχνά ο θεράπευτης γιατρός δεν προτείνει την ορχική πρόθεση μετά την ορχιεκτομή. Δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτή και μπορείτε κι εσείς ανάμεσά σας να το αναλογιστείτε αυτό. Πόσο συχνά προτείνεται μετά την ορχιεκτομή την τοποθέτηση της πρόθεσης. Ενώ οι ασθενείς το θέλουν αυτό το πράγμα, 91% των ασθενών θέλουν να τους προτείνει κανένας την ορχική πρόθεση, έστω και αν αυτοί δεν έχουν σκοπό να το αποδεχτούν. Λοιπόν, όσον αφορά την ιστορία, από τα υλικά του 1941 ξεκίνησε η χρήση των προθέσεων, αρχικά με βιτάλιο, ένα μείγμα κοβαλτίου χρωμίου και μολυβδενίου, το 43 διαθέσιμε σε διάφορα μεγέθη, το 50 άρχισαν να χρησιμοποιούνται γυάλινες από μάρμαρο, πλέξι πλάς κτλ. Το 60 συμπαγή σιλικόνη, λαστιχένια. Από το 72 άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες οι οποίες είναι γεμισμένες με τζέλ σιλικόνης. Τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια ορχική πρόθεση? Να είναι χημικά αδρανής, να μην εγγύουν φλεγμονώδεις ή άλλες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, να είναι ανθεκτικές σε μηχανική καταπώνηση, να παίρνουν και να διατηρούν το κατάλληλο σχήμα, να προσομοιάζουν σε αίσθηση με το φυσιολογικό, να μπορούν να προστηρωθούν και να μην είναι καρκινογόνες. Από το 88 άρχισαν οι τελευταίες γενιάς να κυκλοφορούν σκληρότερες με επικάλυψη σιλικόνης. Αυτές οι οποίες υπάρχουν σήμερα είναι είτε προθέσεις με επικάλυψη σιλικόνης ενισχυμένης με ελαστομερή και περιεχόμενο σιλικονούχο τζέμ, είτε οι προθέσεις με επικάλυψη σιλικόνης και περιεχόμενο φυσιολογικό ορό. Παρόλο που η τοποθέτηση ορχικών προθέσεων είναι μια αρκετά συχνή επέμβαση, υπάρχουν πολύ λίγα βιβλιογραφικά δεδομένα. Επειδή ακριβώς για την τελευταία υπάρχει μόνο μια μελέτη η οποία είναι τεκμηριωμένη, έτσι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το FDA εγκρίνει στην Αμερική μόνο αυτές τις προθέσεις, οι οποίες είναι περιεχομένες φυσιολογικού ορού. Στην Ευρώπη βέβαια, όπως και στην Ελλάδα, χρησιμοποιούμε κυρίως τις άλλες προθέσεις, τις γεμισμένες με το τζελ σιλικόνης. Τώρα, είναι ασφαλές το υλικό? Υπάρχει περίπτωση να πάθει κάτι κάποιος από τη σιλικόνη? Σε αφαιρεθέντα εφυτεύματα μαστών από σιλικόνη, στο 64% βρέθηκε κάποια διάσπαση του επικαλύματος. Είχε γίνει και πρόσφατα μια ιστορία με τις προθέσεις μαστών. Βέβαια, εκεί το πρόβλημα ήταν ότι μάλλον χρησιμοποιούσαν ακατάλληλη σιλικόνη, βιομηχανική και όχι ιατρική. Πάντως, φαίνεται ότι είναι αρκετά συχνό το να γίνεται μια μικρορήξη στην κάψα.
Και μάλιστα εδώ φάνηκε ότι αυτό το υλικό μεταφέρεται και το βρήκαν και σε δείγματα λεφαδένων. Αυτό μάλιστα φορούσε ασθενείς με παιϊκή πρόθεση. Ωστόσο, δεν βρέθηκε να υπάρχει καμία συσχέτιση των προθέσεων, ούτε των αρχικών, ούτε των παιϊκών, με παθήσεις του συνδετικού ιστού, ούτε καρκινογέννηση. Παρόλο που στα πειραματόζωα μπορεί να υπάγεται καρκινογέννηση με τη χρήση σιλικόνης, στον άνθρωπο, ούτε στο μαστό, στις γυναίκες, αλλά ούτε και σε κανέναν άντρα ο οποίος έβαλε ορχικό εμφύτευμα, δεν αναφέρθηκε περιστατικό καρκίνου. Άρα τουλάχιστον δεν υπάρχουν στοιχεία. Και σε αυτό αρκούμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ασφάλεια. Τώρα, όσον αφορά τα χειρουργικά θέματα, είναι απαραίτητο καταρχήν να ενημερώσει κανένα στους γονείς του παιδιού ή τον ασθενή για κάποιες πιθανές επιλογές που μπορεί να υπάρχουν που θα αναφερθώ σε λίγο, να επιλέγετε το κατάλληλο μόσχευμα όσον αφορά το υλικό και το μέγεθος, δηλαδή αν θα επιλέγετε λίγο πιο σκληρή που είναι η γεμισμένη με τζέλ σιλικόνης ή λίγο πιο μαλακή η οποία είναι με φυσιολογικό ροκ. Η κλασική χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει μια τομή η οποία είναι περίπου 2 εκατοστά στο ανώτερο τμήμα του οσχαίου, σε απόσταση περίπου 2 εκατοστά από τη βάση του πέους. Βάζει κανένα στο δάχτυλό του, παρασκευάζει τον χώρο και μέσα σε αυτόν τοποθετεί την πρόθεση και συνεχεία κλείνει και αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από 6 μήνες. Εκτός από αυτή την διαδικασία μπορεί κανένας να κάνει μια εγκάρσια οσχαιρική τομή εναλλακτικά, να κάνει μια αμβλία παρασκευή του χώρου, να τοποθετήσει μέσα την πρόθεση, να την καθυλώσει με ράμα από την εγκοπή που φέρει συνήθως η πρόθεση στον ένα πόλο και να κλείσει το τραύμα. Τώρα, ποιες είναι οι επιπλοκές. Η μελέτη είναι πάλι του Marshall, 1986, αλλά τη χρησιμοποιώ επειδή έχει 2.500 προθέσεις. Είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει, ούτε παλιότερα ούτε μεταγενέστερα υπήρξε κάποια μεγαλύτερη μελέτη. Διάβρωση και έξοδος της πρόθεσης σε ένα ποσοστό 3-8%. Αυτή η εικόνα είναι από βιβλίο. Ο κύριος Αντιχρίστου μου έστειλε μια δικιά του παρόμοια εικόνα, επιπλοκή, η οποία ήταν στα αρχικά, δεν ήταν στα αρχικά σλάιντς, γι' αυτό δεν υπάρχει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, μοιάζει με αυτή εδώ. Υπάρχουν κάποια σημεία που έχει ανοίξει εδώ η περιοχή της σειραφής, με αποτέλεσμα να φαίνεται η πρόθεση. Η σύσπαση του οσχέου και η μετακίνηση της πρόθεσης, δηλαδή να φύγει από τη θέση της, 3-5%. Πόνος 1-3%, εμάτωμα 0,3-3% και φλεγμονή στο 0,6-2%. Βέβαια, ουσιαστικά η πιο σοβαρή φλεγμονή, η πιο σοβαρή επιλογή, το είπε προηγουμένως ο Κυριάκος, είναι η φλεγμονή. Οι άλλες, εκτός του ότι πολλές φορές είναι εύκολα διορθώσιμες, μπορεί να τις αποδεχθεί και λιγάκι ο ασθενής και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο σημαντικές όσο είναι η φλεγμονή. Ένα πρόβλημα με όλα τα νοσχεύματα, τα σιλικονούχα, όπως είναι και οι παιδικές προθέσεις, όπως είναι και οι σφιχτήρες, έτσι και εδώ, είναι ότι πρώτον τα υλικά αυτά δεν έχουν αγγεί, επομένως δεν αιματώνονται, επομένως τα αντιβιωτικά δεν μπορούν να φτάσουν μέσα τους. Και δεύτερον, ότι σχηματίζουν πάντοτε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 2-3 μέρες, ένα biofilm, ένα φιλμ το οποίο είναι μικροβιακό επάνω στην επιφάνειά τους. Αυτό το βιοφιλμ πολύ εύκολα μπορεί να δώσει γέννηση σε μια λίμωξη. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνει κανένας για να αποφύγει αυτού του είδους τα προβλήματα είναι λίγο πολύ τα ίδια που λαμβάνουμε σε όλα τα προσθετικά υλικά σιλικόνες, δηλαδή και τις προθέσεις και τους φιλτήρες. Θεραπεύουμε προηγουμένως οποιαδήποτε φλεγμονή. Φροντίζουμε τα ούρα να είναι άσυπτα. Ο ασθενής μπαίνει στο νοσοκομείο την ημέρα που πρόκειται να χειρουργηθεί. Ξυρίζεται στο χειρουργείο. Γίνεται πολύ καλό scrubbing με μπεταντίν για 10 λεπτά ή μερικοί χρησιμοποιούν πρώτα μπεταντίν και μετά στερίλιουμ αλκοολούχα δηλαδή αντισηπτικά για να πιάνουν καλύτερα και τα γκραμ θετικά τα οποία συνήθως είναι το πρόβλημα και είναι συνήθως αυτά που δημιουργούν το biofilm. Πρέπει να υπάρχει προσοχή στο χειρουργείο, να μην περνοβγαίνουν διάφοροι, να χρησιμοποιούν διπλά αγκάθια, να υπάρχει κάλυψη του τραύματος με stent drain ή με κάποια άλλου είδους καλύματα και να αποφεύγεται η δημιουργία αιματώματος με το να κάνει κανένας καλή αιμόσταση και καλή περίδεση, γιατί αν δημιουργηθεί αιμάτωμα, αυτό αποτελεί υπόστρωμα για την ανάπτυξη φλεγμονής. Τώρα είναι ικανοποιημένοι. Τελικά είπαμε ότι έχουν σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, βάζουν την πρόθεση, τους περνάει το ψυχολογικό πρόβλημα, ικανοποιούνται ή πάλι κάτι τους καλάει.
Δεν υπάρχουν και σημαντικά βιβλιογραφικά δεδομένα. Διάφορες μικρές αναδρομικές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι βελτιώνεται η εικόνα του σώματος και η σεξουαλική λειτουργία. Η πιο εμπεριστατωμένη είναι πάλι αυτή η μελέτη του Τούρεκ που χρησιμοποίησε το FDA για να δώσει και την έγκριση στις Salani Field, δηλαδή σε αυτές που είναι γεμισμένες με φυσιολογικό ορό. Λοιπόν, αυτοί ουσιαστικά ελέγξανε στους ασθενείς με τα χειρητικά το body image και δύο ερωτηματολόγια, στα οποία βρήκαμε τελικά ότι η υποκειμενική εμφάνιση των όρτιων βελτιώθηκε σημαντικά και τα σκόρ των ψυχομετρικών εργαλείων έμειναν σταθερά στο Rosenberg, ενώ βελτιώθηκαν στο body image και στο BSAQ. Τώρα, αυτοί που δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι, τι είναι αυτό που τους ενοχλεί? Το μέγεθος. Σε ένα 27% έχουν πρόβλημα με το μέγεθος. Το 11% τις βρίσκουν μικρές, το 16% τις βρίσκουν μεγάλες. Η υφή. Κοιτάξτε, εδώ είναι το πιο σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό ενόχλημά τους. Ότι οι περισσότεροι τη βρίσκουν πολύ σκληρή την πρόθεση. Μόνο το 27% τη βρίσκει ικανοποιητική. Το βάρος, παρόλο που αρκετοί το βρίσκουν ικανοποιητικό, όπως και τη θέση, αρκετοί πιστεύουν ότι είναι πολύ βαρύτερο ή κάποιοι ότι είναι ελαφρότερο και κάποιοι επίσης έχουν πρόβλημα με τη θέση. Γενικά, η υφή και η θέση είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα. Η μη τοποθέτηση στερεοτικού ράματος είναι ένα debatable θέμα. Άλλοι δηλαδή προτείνουν να μπαίνει το στερεοτικό ράμα για να κρατάει την πρόθεση στη θέση της και άλλοι προτείνουν να μην μπαίνει. Αυτοί οι οποίοι προτείνουν να μην μπαίνει το κάνουν με το σκεπτικό ότι μπορεί ο ασθενής έρχοντας την πρόθεση προς τα κάτω να τη φέρει στη θέση της σε βάση περιπτώσει και σιγά σιγά η πρόθεση να σταθεροποιείται στη συγκεκριμένη θέση. Και βέβαια καλό είναι να επιλέγεται η μαλακότερη που είναι προφανώς η Salani Field. Και για να τελειώσω, συνοψίζω τα tips για την τοποθέτηση της ορχικής πρόθεσης. Πότε τη βάζουμε? Άμεσα στην παιδική ηλικία. Γιατί το ψυχικό τραύμα μπορεί να δημιουργηθεί έτσι και στην παιδική ηλικία. Θα μου πείτε βέβαια, ναι, αλλά το παιδί θα μεγαλώσει, οπότε ο ψεύτικος όρχης θα παραμείνει μικρότερος από τον άλλον. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα μετά την εφηβεία όταν θα πάρει το τελικό του μέγεθος να το αντικαταστήσετε. Σε αυτούς οι οποίοι κάνουν οχεκτομή για καρκίνο όρχιος, όπως είδατε και οι ίδιοι ασθενείς σας το λένε, προτείνετε την πρόθεση κατά την οχεκτομή. Ποια θα χρησιμοποιήσετε? Είτε η gel field είτε η saline field είναι μια χαρά. Ωστόσο, αν θέλει κανένας να μιλήσει επιστημονικά, μόνο για αυτές με το φυσιολογικό όρο υπάρχει τεκμηριωμένη μελέτη ασφαλείας. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα και από τις άλλες. Πώς πρέπει να είναι αυτή η πρόθεση? Πρέπει να μοιάζει με τον υγιή όρχη σε μέγεθος και όπως είδατε, επειδή το σκληρότητα είναι σημαντικό πρόβλημα, να επιλέγει κανένας μια μαλακή πρόθεση. Πώς θα πρέπει να τη βάζει? Παρόλο που πολλοί από εμάς συνηθίζουν να ανοίγουν το όσιο και να τη βάζουν με οσιακή τομή, το καλύτερο είναι να επιλέγετε υψηλή οσιακή τομή. Έχει σημαντικά μικρότερες πιθανότητες επιπλοκών και ιδιαίτερα επιμόλυνσης. Τι γίνεται αν δεν χωράει? Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα στα παιδιά με κρυψορχίες, τα οποία, όπως είδαμε και στον πρώτο ομιλητή, πολλές φορές είναι υποπλαστικό το όσιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να σκεφτεί κάποιος διάφορα tricks. Μπορεί να κάνει μια διαστολή του χώρου παραχώνοντας γάζες ή να βάλει ένα 24 φόλι με 60 μπαλόνι και να φουσκώνει εκεί με σκοπό να διαστείλει το όσιο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τους διαστολείς Χέγκα, ακόμα πιο sophisticated διαταφική συσκευή ιστών που χρησιμοποιούν οι πλαστικοί χειρουργοί και τέλος υπάρχει μια τεχνική η οποία λέει ότι αν δεν μπορείτε να βρείτε χώρο βάλτε το στο όσιο αλλά στο υποδόριο, κάντε ένα υποδόριο πάους. Βέβαια αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ ψηλά ποσοστά διάβρωσης και εξόδου της πρόθεσης. Και πώς θα αποφύγω τις επιπλοκές, συγγνώμη, τέλος πάντων, πώς θα αποφύγω τις επιπλοκές, λαμβάνονται όλα τα μέτρα τα οποία προανέφερα για την αποφυγή της λίμωξης, η κατάλληλη οδός προσπέρασης υψηλή οσιακή, η ιστορία με το ράμα όπως ανέφερα προηγουμένως μπορεί να είναι συζητήσιμη, τα μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων και η πιεστική επίδεση ούτως ώστε να αποφύγει κανένας τη δημιουργία αιματώματος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
στερεώνεις και πού το στερεώνεις, από πού το πιάνεις. Πες ότι κάνεις μία ορχιοκτομή, οπότε πας ψηλά. Ναι, όταν κάνεις ορχιοκτομή πας ψηλά, σωστά. Πού θα βάλεις δηλαδή, από πού θα το πιάσεις το ράμα για να το ρίξεις μέσα τον όρχη κάτω. Λοιπόν, και τι ράμα θα χρησιμοποιήσεις. Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, δεδομένου ότι η πρόθεση επάνω έχει μια εγκοπή από την οποία μπορεί να περάσει το ράμα. Λογικά, αν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις ράμα, γιατί είπα ότι πολλοί δεν χρησιμοποιούν ράμα, αν σκοπεύεις όμως να χρησιμοποιήσεις ράμα, είναι προφανές να το καθυλώσεις, το καθοφερέστερο σημείο, ώστε ο όρκης να μην μετακινείται προς τα πάνω. Τώρα, το αν θα χρησιμοποιήσεις απορροφήσιμο ή μη απορροφήσιμο ράμα, γιατί αν χρησιμοποιήσεις απορροφήσιμο, υπάρχει πιθανότητα του να διαλυθεί κάποια στιγμή το ράμα και επειδή η πρόθεση δεν κολλάει λόγω του επικαλύματος σιλικόνης και ελαστομερών και μπορεί να φύγει προς τα πάνω, θα προτιμούσα μία απορροφήσιμο ράμα. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να φύγει η πρόθεση από μέσα από το όσιο και να πέρα πάνω? Όχι να περάσει μέσα από τον γονικό χώρο, να φύγει από τη θέση της, να μην είναι στην καταφερέστερη θέση. Ενώ μετά τι να φύγει, να πάει λίγο προς τα πάνω, το έδειξα εξάλλου. Γιατί πειράζει αυτό, αφού και εγώ. Του ενοχλεί. Φυσιολογικά κινούνται. Okay. Το άλλο κινείται. Δεν θα βάλει ποτέ άμα, δεν πάει πουθενά η πρόθεση. Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσω. Αν πάρει το γονικό στόμιο ή το έξω γονικό πόρο, βάλτε ένα αρματάκι εκεί πέρα, αφήστε την πρόθεση μέσα. Και να κάτσει και με το πόρο να κάνει. Να διευκρινίσω ότι δεν εννοώ ότι η πρόθεση υπάρχει περίπτωση να περάσει μέσα από το γονικό στόμιο και να γίνει κρυψοπρόθεση. Λοιπόν, απλώς όπως έδειξα, έτσι, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που τους ενοχλεί η θέση. Γιατί γενικώς οι άνθρωποι εδώ κάτω έχουν υψηλές προσδοκίες και αν δεν είναι όπως τους αρέσει, σου λένε ότι γιατρέ λυπάμαι, αλλά δεν μ' αρέσει, με ενοχλεί. Εγώ νομίζω ότι αν βάλεις δράμα, ποτέ δεν πετυχαίνεις τη σωστή θέση. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, ανέφερα ότι είναι την πέμπτη φορά που σε κάποιο σημείο και μπορεί να σου κάτσει, μπορεί και να μην σου κάτσει. Ακριβώς. Εάν την αφήσεις σε ελεύθερη πρόθεση, οι πιθανότητες είναι ότι θα κάτσεις στο σωστό σημείο. Πολύ σωστά. Γι' αυτό μάλιστα έδειξα ότι κάποιοι συστήνουν να μην υπάρχει ράμα και ο ασθενής με χειρισμούς να τη φέρνει εκεί που του αρέσει για να μην στεναχωριέσει. Άρα, όχι ράμα, όχι δίκη. Όχι. Ερωτήσεις. Ναι, κύριε συνάδελφε. Η δικιά μου ερώτηση είναι, σε ποιες περιπτώσεις τοποθετούμε την πρόθεση στον ίδιο χρόνο που έχουμε κάνει την ορχιοκτομία? Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως έδειξα. Σε ένα CA, ναι. Δεν άκουσα. Σε ένα CA, ναι. Άνοιξε λίγο το μικρόφωνο, για να σας ακούω. Ναι, σε ένα CA που έχουμε κάνει το μήνα το καταλαβαίνω. Αλλά σε μια περίπτωση συστροφής. Το ανέφερε και ο Κυριάννης προηγουμένως. Αλλά σε μια περίπτωση συστροφής. Έτσι, δεν θα βάλεις ορχική πρόθεση σε την ώρα. Σίγουρα, ναι. Την ώρα που. Δεν θα βάλεις την ορχική πρόθεση την ώρα που ανοίγεις, όπως το είπε ξεκάθαρο ο Μωυσίδης, έτσι. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος τηλεφωνής. Πόσο συνήθως περιμένεις για να το κάνεις? Ας ηρεμήσουν τα πράγματα και μόλις ο ασθενής... Από τη συστροφή του ασθενής. Συστροφή του ασθενής. Α, για τη συστροφή αν είναι άσχετη δεν υπάρχει θέμα. Και στον ίδιο χρόνο κάνεις ορχιεκτομή και πρόθεση. Αν είναι αν αποφασιστεί να κάνεις ορχιεκτομή, μπορείς να πάρεις και την πρόθεση. Με συγχωρείτε, αλλά στη συστροφή συνήθως λοιπόν η τομή που κάνει είναι οσχιακή. Έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν πάτε συνήθως γουγονικά. Κοιτάξτε. Για συστροφή. Δεν πάτε συνήθως γουγονικά. Να ρωτήσω. Όσοι από το αστροναυτήριο είχαν απόρριψη στη ζωή τους. Απόρριψη ορχικού προθέματος. Όταν πήγα οσχερικά είχα. Έτσι. Σωστά. Και ο λόγος είναι στη συστροφή, επειδή πάει κανένας συνήθως οσχερικά, είναι καλύτερα να μπει εκείνη την ώρα. Λοιπόν, να απαντήσω. Εάν πας γονικά μπορεί να το βάλεις. Αν είναι άσυπτο το πεδίο σου, δεν έχει πρόβλημα. Να επανέλθω λιγάκι για να ξεκαθαριστεί ότι εάν δεν υπάρχουν λόγοι φλεγμονής ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει καμία αντέδειξη. Αν όντως δεν έχεις πάει με την κατάλληλη τομή, μπορείς να περιμένεις. Αλλά δεν υπάρχει αντέδειξη πέραν της τομής, εν πάση περιπτώσει, και της προσπέλασης. Από τη στιγμή που είσαι άσυπτος, έτσι, μόλις κάνει το όρνης, μπορείς να τον αντικαθιστάσεις. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στον ασθενή που κάνουμε ορχιεκτομή για καρκίνο του όρθιος. Και αυτός ο ασθενής από το προεκκλητικό του έλεγχο είναι υποψήφιος ότι σίγουρα θα αρχίσει άμεσα χημειοθεραπεία. Βάζουμε την πρόθεση, ναι ή όχι?
Αν πρόκειται να αρχίσει λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό καλά. Λοιπόν, έχω δύο απορρίψεις έχω γνωρίσει. Η μία απόρριψη ήταν σε ένα τέτοιο παιδί ακριβώς, ο οποίος μάλιστα την έκανε, δεν έκανε φλεγμονή, έκανε μία άσυπτη αντίδραση συμπληρώνοντας 1,5 μήνα χημειοθεραπείας. Εγώ το απέδωσα ότι ήταν λάθος που την έβαλα γιατί είχε... ήταν γεμάτος ήδη, ξέρω ότι είχε λεωφαδέψεις ουσιαστικά, κάνω την εκδομή για να το κάνει. Και η δεύτερη φορά, το δεύτερο επεισόδιο, το έκανα επίτηδες για να το στείλω πίσω στους Μανώλιο, δεν είχε ποτέ η κυρία από εδώ πέρα τέτοια. Και αυτοί είχανε, αλλά απλώς τους την έκανα εγώ τη δουλειά γιατί την έστειλε εκεί πέρα. Απλώς το έχει χειρουργήσει ο κ. Μητσογιάννης. Αυτό είναι ενδιαφέρον περιστατικό. Τι έκανα, ήταν ένας ασθενής που είχε μία μεγάλη κάμψη. Έκανα την κάμψη και συνόλως επειδή ήταν από παιδί, είχε με αφαιρεθεί ο όρχης από συντροφή, του πάντα τον όρχη. Λοιπόν, μπαίνει τη μία μέρα, το κάνει, φεύγει την άλλη για να επιστρέψει στην Αθήνα. Και με παίρνει στην Λαμία, μετά τη Λαμία και μου λέει: «Γιατρέ, ξαφνικά λέει, έχω γη τεράστια», λέει, «εδώ πέρα και με πονάνε τόσο». Και με, το έκανε από κάπου εμποράκι. Έκανε μάτω. Λοιπόν, λέω: «Είσαι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, στην Αθήνα». Οπότε μετά έλεγα: «Πιο εφημερεύει το Σεισμανόγλιο», λέω: «Α, εκεί πέρα είναι φοβεροί όλοι». Ποιο εφημερεύει μετά πέρα, ρωτάω, ήταν ο κ. Μητσογιάννης. Και η φωτογραφία μου την έστειλε ο Ηρακλής Μητσογιάννης από αυτή τη φωτογραφία, όπου του έκανα παροχέτευση βέβαια στην πρώτη δόση και μετά του έκανα επανατοποθέτηση πρόθεσης και να τους ευχαριστήσω πολύ για τη συνεργασία. Πάντως είναι καλό να μην εμπλέκει κανένα στα προσθετικά υλικά και με άλλες μέρες με το δουλειές της περιοχής. Έτσι, γιατί αυξάνεις ουσιαστικά τις πιθανότητες λίμωξης και επομένως την επιπλοκή. Ναι. Πότε παίρνεις την απόφαση να βγάλεις την πρόθεση, πότε είναι το σημείο, βλέπεις, έβγαλε στο χειρουργείο, αρχίζει και φλεγμένη, λίγο κοκκινίζει την επόμενη μέρα, λίγο δηλαδή, τι είναι το χάρι, χρονικά, κλινικά πώς πάει. Από τη στιγμή που η πρόθεση, αυτό ισχύει για όλα τα προσθετικά υλικά, έτσι, από τη στιγμή που έχεις υποψιαστεί ότι η πρόθεση έχει επιμολυνθεί, είναι lost case. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Άρα η απάντηση στο νομίζω και είναι το ίδιο με την πρόταση Κυριάκο. Μόλις αρχίζει να γίνεται κόκκινο, μόλις μην περιμένεις. Δεν πρόκειται να γίνει. Είναι θέμα ενός 24ωρου να το δεις να σου χαμογελάει. Και το Θεό να έχεις μαζί σου δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξει με τίποτα. Για το σχόλιο του καθηγητή, τελειώνουμε του καθηγητή του κ. Καραγιάννη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν βάζουμε στη χημειοθεραπεία. Έχουμε ελάττωση αιματοκρίτη αν είναι κτλ. Οπότε δεν θέλουμε να έχουμε μη καλές νητρήσιμες θρέψεις συνθήκες στον άνθρωπο, δεν ξέρω να συμφωνείτε κύριε καθηγητά. Να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή και τον καθηγητή. Λοιπόν, περνάμε, να δω λίγο τα ταπελάκια σας κύριε Μαρκαράκη, κύριε Σκολαρίκο. Ωραία. Λοιπόν, αν επιτρέπετε κύριε καθηγητά, το σπέρμα και όχι σε γάλα, ποτέ σε κόκα κόλα. Καλά είναι. Μάλιστα. Καλά, να το πιούμε κύριε. Λοιπόν, πάτε, παίρνετε το καφέ σας, κάνετε και ένα τσιγάρο οι καπνιστές δυστυχώς και επανερχόμαστε με το καφέ. Εδώ πέρα η μπλε ομάδα.